Πάμε όμως σε θέματα τρέχουσες επικαιρότητες, γιατί από νωρίς το πρωί βρίσκεται εδώ στο Ηράκλειο ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κύριος Λεωνίδας Γρηγοράκος, ο οποίος όμως έτυχε θερμής υποδοχής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να φτάσει μέχρι την είσοδο και να σηκωθεί να φύγει. Δεν έγινε καμία από τις προγραμματισμένες συναντήσεις που θα είχε με τους γιατρούς και τους εργαζομένους. Εκτός από τους εργαζόμενους και τους γιατρούς στην είσοδο του νοσοκομείου, τον υποδέχθηκαν και πολλοί πολίτες ασθενείς και συγγενείς ασθενών, με αποτέλεσμα να σηκωθεί να φύγει ο Υπουργός και βρίσκεται καθοδόν για το Βενιζέλιο. Μαθαίνουμε ότι και εκεί του ετοιμάζουν έτσι μια θερμή υποδοχή. Ο κύριος Θέμης Φραγιαδάκης, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να μας δώσει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, κύριε Φραγιαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Τι έγινε στο Παγνίδι νωρίτερα, πριν από λίγο? Κάτω από την καθολική αντίδραση εκατοντάδων εργαζομένων, ασθενών, φίλων, συνοδών ασθενών και πολιτών που μαζευτήκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην πρόκληση του σωματείου μας για να καταδικάσουμε την κυβερνητική πολιτική που εφαρμόζει την υγεία και να καλέσουμε στους πολίτες, τους εργαζόμενους, στον αγώνα για την ανατροπή της, ο κύριος Υπουργός, ο αντιοδητής Υπουργός, αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Προφανώς γιατί δεν είχε να δώσει απαντήσεις, δεν ήθελε να δώσει απαντήσεις στα ζητήματα που του βάζουμε σαν σωματείο και αφορούν τις 500 και νέες οργανικές θέσεις, που αφορούν 300 εργαζόμενους που έχουν αποχωρήσει, που αφορούν ότι το νοσοκομείο έχει μείνει χωρίς χρηματοδότηση λόγω της συνεχής μείωσης του υπολογισμού του. Και κάτω από την απέτηση, γενική απέτηση των εργαζομένων και των ασθενών, ότι είναι ανεπιθύμητος η πολιτική του στο νοσοκομείο μας, αποχώρησε χωρίς να κάνει καμία δήλωση, χωρίς να κάνει καμία ανακοίνωση. Και δεν είχε καμία συνάντηση μαζί από αυτές τις προγραμματισμένες. Πόσους κόσμους είχατε? Του έδωσα το πείσμα του σωματείου μας και την επιστολή που έχουμε στείλει, γιατί δημοσιοποιήσαμε στα μέσα ενημέρωσης. Απλά αρνήθηκε να την απαντήσει. Μάλιστα. Θα μου λέτε πόσος κόσμος συγκεντρώθηκε στο Παγνίκι και στην είσοδο? Δεν θα δείτε. Οι πιο συγκεντρικές εκτιμήσεις μιλάνε για 500-600 ανθρώπους. Ήταν κάτι και εμείς στο σωματείο εργαζομένων δεν περιμέναμε τέτοια ανταπόκριση των εργαζομένων, γιατί την εποχή έτσι Αυγούστου που ο κόσμος είναι σε άδειες. Αλλά ήταν εργαζόμενοι από άδειες, ήταν εργαζόμενοι από ρεπό στο νοσοκομείο, ήταν κατέβηκαν ασθενείς από τις κλινικές. Συνοδεία ασθενών, ακόμα και ασθενείς οι οποίοι εμποδίστηκαν από προσωπικό του νοσοκομείου λόγω της σοβαρότητας της ασθένειάς τους, θέλησαν να κατέβουν κάτω για να δείξουν την εργαζόμενη συναγανάξη τους στην πολιτική που εφαρμόζεται στην υγεία. Γιατί βιώνουν καθημερινά οι ασθενείς του νοσοκομείου μας έλλειψη βασικών αναλώσιμων υλικών, ακόμα και έλλειψη φαγητού καθημερινά. Όλα αυτά τα πράγματα δεν τους αφήνουν αδιάφορους. Βλέπουν ότι ο αγώνας εργαζόμενων για δημόσια δωρεάν υγεία είναι. Εγώ να μεταφέρω ότι ανάλογο κλίμα, πριν από μερικά λεπτά μίλησα με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Βενιζέλιο, τον κύριο Χονδροζουμάκη, μου είπε ότι η ανάλογη έτσι, υποδοχή πραγματοποιούν και εκεί όλο το νοσοκομείο είναι στο πόδι, από ό,τι μας είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χονδροζουμάκης, ο οποίος όμως θα μιλήσει στο δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτης στις 2 και θα μας πει περισσότερα για το θέμα. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν. Ο Υπουργός έφυγε, έκανε μεταβολή και έφυγε. Να δούμε τι θα γίνει στο Βενιζέλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Κύριε Φραγιαδάκη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους.